Απεργία αποχή των εκπαιδευτικών από την εφαρμογή της διάταξης που αφορά στη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με τη χρήση κάμερας, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ στηρίζοντας τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και την αντίθεσή τους στην τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση. Η αποχή που θα διαρκέσει μέχρι το Υπουργείο να ανακαλέσει την απόφαση αφορά τη συγκεκριμένη διάταξη και όλες τις εφαρμοστικές εγκυκλίους που οδηγούν, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου Χρήστος Γρίβας, στην απαράδεκτη από κάθε άποψη διαδικασία της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από τη σχολική αίθουσα. Παράλληλα, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ αποφάσισε την προκήρυξη γενικής απεργίας σε όλο το δημόσιο τομέα το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου, με αφορμή και τις διαρροές για μείωση αποδοχών. Συνεδρίασε χθες το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ και αφού έλαβε υπόψη του το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την παιδαγωγική και κοινωνική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, την παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται εντός της σχολικής τάξης και τα προσωπικά δεδομένα εκπαιδευτικών και μαθητών, αποφάσισε να στηρίξει τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και την πάνδημη απέτηση όλου του λαού ενάντια στην τροπολογία που εισάγει τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη με την τοποθέτηση κάμερας. Για το λόγο αυτό, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη απεργίας αποχής από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση και των εφαρμοστικών εγκυκλίων που θα εκδοθούν κατά απέτηση αυτής της υπουργικής απόφασης. Απαιτούμε εδώ και τώρα να καταργηθεί η τροπολογία και η υπουργική απόφαση της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη γενικής απεργίας στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που αφορούν και τα ζητήματα του χώρου του δημοσίου. Ένα από αυτά είναι και το ζήτημα του μισθολογίου και των διαρροών που υπάρχουν από τη μεριά της κυβέρνησης για μείωση των αποδοχών του χώρου του δημοσίου.